θα πάμε σε ένα θέμα ξεχωριστό, σε ένα θέμα διαφορετικό, σε ένα θέμα που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την Κρήτη, αλλά έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ένας μουσικός την διαφορετικότητα και την εναλλακτικότητα στους ήχους, καθώς ο κύριος Αλέξανδρος Νεδέλκος έχει βαλθεί να μας κάνει να μάθουμε το rudimental drumming, ένα ιδιαίτερο στυλ, και μπορούμε να πάρουμε και μία γεύση από το λεβέντικο της Φλόρινας με συμμετοχή φωνών μουσικού σχήματος από την Κοζάνη και την Φιλαρμονική Θεσσαλονίκης και τα Θρακιώτικα Κάλαντα. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο κλίμα, μπήκαμε στο θέμα, παρουσιάσαμε μέσα από αυτό το βίντεο την επόμενη σύνδεση. Πάμε να συναντήσουμε και τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος είναι... Ο κύριος Αλέξανδρος Νεδέλκος, rudimental drummer. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, σας ευχαριστούμε θερμά, ξεχωριστό θέμα, ξεχωριστή μουσική που θα πρέπει να εστιάσουμε και να μάθουμε περισσότερα για αυτήν. Να ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα. Να είστε καλά, καταρχήν ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή. Χαρά μας. Έχουμε να κάνουμε με τον όρο rudimental drumming, δηλαδή. Σωστά. Τα rudimental drumming είναι μια έννοια που δεν είναι πολύ δεδομένη στην Ελλάδα. Θα προσπαθήσω εντάχει έτσι να το αναφέρω. Καταρχήν, αναφερόμαστε για τα rudiments, όπου τα rudiments είναι το πρώτο οργανωμένο αλφαβητάρι ή αλλιώς η πρώτη οργανωμένη γλώσσα των κρουστών που δημιουργήσαν οι Ελβετοί, ο Ελβετικός στρατός το 13ο αιώνα. Και αφορούσε τότε κυρίως το ταμπούρο, το ανάλογο του στις σημερινές ημέρες είναι τα ακουστά παρέλασης. Οπότε αυτό εξελίχθηκε στο πέρας των αιώνων, μεταδόθηκε αυτή η γνώση στην Ευρώπη, πήγε με τίποτες αποικίες στην Αμερική. Οπότε σιγά σιγά δημιουργήθηκε έτσι το στυλ με το όνομα rudimental drumming. Να πω επίσης ότι και αυτό αφορά και τους περισσότερους κρουστούς. Το αλφαβητάρι των rudiments αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα την βάση τεχνικής του σύγχρονου drumset, δηλαδή όσοι μελετάνε τύμπανα αυτή την περίοδο, ας πούμε, στη σύγχρονη εποχή, μαθαίνουν και τα λεγόμενα rudiments. Άρα το rudimental drumming είναι ένα συγκεκριμένο στυλ ντραμιστικό, τα rudiments όμως είναι μια παγκόσμια έτσι, γλώσσα ντραμιστική. Τώρα, αυτό το στυλ, αυτή η νοοτροπία, η μουσική νοοτροπία, πώς μπορεί να κολλήσει πάνω στην ελληνική παράδοση? Αυτό ήταν κάτι που δεν υπήρχε και να σου πω ότι μου βγήκε έτσι εντελώς αυθόρμητα, καθώς έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην όμορφη Έδεσα, η οποία είναι πολύ πλούσια με μουσική παράδοση. Οπότε, βέβαια, όταν μεγάλωνα στην Έδεσα και ήμουν έφηβος, δεν είχα και πολύ μεγάλη σχέση με την παραδοσιακή μουσική τότε, αλλά την είχα στα αυτιά μου συνέχεια. Και αυτό το άκουσμα ήταν με στο DNA μου και μου βγήκε σιγά-σιγά. Και έτσι, με τη γνώση που είχα στο rudimental drumming, προσπάθησα έτσι να το συνδυάσω, να κάνω ένα fusion που λένε. Έχει σχέση γιατί ούτως ή άλλως οι κρουστοί, ειδικά στα χάλκινα τα δικά μας, παίζουν είτε με νταούλι είτε με ταμπούρο, ειδικά από κάποιο σημείο και μετά. Οπότε, επειδή το ταμπούρο είναι το κύριο όργανο του rudimental drumming, έτσι μου ήρθε η ιδέα να προσπαθήσω έτσι να κάνω έτσι μια μίξη, ας πούμε, των πραγμάτων.
Κύριε Νεδέλκο, πήραμε μία γεύση από δύο ξεχωριστά βίντεο που έχετε δημιουργήσει με άλλους μουσικούς που έχουν και εκείνη τη δική τους πορεία διαγράψει στο rudimental drumming. Είναι εύκολο να μας πείτε πόσο εύκολο γίνεται για κάποιον μουσικό να προσαρμόσει τα ελληνικά ακούσματα, την ελληνική μουσική? Υπάρχει tempo, υπάρχει δηλαδή βάση για να γίνουν και άλλα κομμάτια όπως αυτά που έχετε κάνει? Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη βάση και να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ πληκτισμένη από μια πλούσια μουσική παράδοση με πολλά διαφορετικά ακούσματα, πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς, και όλοι οι κρουστοί θεωρητικά γνωρίζοντας την γλώσσα των rudiments, που περισσότερο ειδικά drums and players, την παίχτες του, τη γνωρίζουν, μπορούν να εξερευνήσουν αυτό το μονοπάτι και να πω ότι είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή έχουμε πολλαπλούς, πάρα πολλούς διαφορετικούς ρυθμούς, κάνει πολύ καλό και στην ρυθμική αντίληψη ενός μουσικού, και είναι και κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι και χορευτικό ούτως ή άλλως, αλλά και ενδιαφέρει και πάρα πολύ και το εξωτερικό, γιατί πραγματικά, το λέω και το πιστεύω, η μουσική μας παράδοση είναι πραγματικά μοναδική, και όσες φορές αυτό το μεταδίδω στο εξωτερικό και σε μουσικούς έξω, τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε την Ελλάδα στο εξωτερικό και αυτά τα μουσικά ακούσματα? Έχει γίνει αρχή? Για αυτό που κάνω εγώ, δηλαδή με την μίξη, ναι, των rudiments με την ελληνική παράδοση, έχω ήδη ξεκινήσει. Καταρχήν ανήκω σε ένα διεθνή οργανισμό και είμαι μάλιστα μέλος του ΔΣ στον Society of International Rudimental Drummers, όπου είναι ένας οργανισμός όπου παίζει το ρόλο του θεματοφύλακα των παραδόσεων του rudimental drumming σε όλο τον κόσμο, και έχει και στόχο επίσης για την περαιτέρω εξάπλωσή του. Και τα τελευταία δύο χρόνια είμαι αρκετά ενεργός σε συμμετοχές σε φεστιβάλ στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, τώρα μόνο το 2022 παίξαμε σε ένα συμπόσιο rudimental drumming στην Αγγλία, όπου είχαμε πολύ ωραία υποδοχή, πολύ θερμή υποδοχή. Και τον Νοέμβριο ήμουνα στην Αμερική, όπου ήμουνα προσκεκλημένο του Πανεπιστημίου της West Virginia, όπου έδωσα διάλεξη πάνω στην ελληνική παράδοση και στα rudiments. Και παρουσίασα και τη δουλειά αυτή και στο PASIC. Το PASIC είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κουστών της Αμερικής και έκθεση ταυτόχρονα, με πολύ θερμή υποδοχή. Οπότε είμαι πολύ σίγουρος ότι όσοι ασχοληθούν με το μονοπάτι αυτό, δηλαδή το να έχουν τη μουσική μας παράδοση ως βάση και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές γλώσσες, εγώ χρησιμοποιήσω το rudimental drumming, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει για κάποιον κρουστό. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το κυκλοφορήσουμε, ας το πούμε, στο εξωτερικό. Πώς γιατί μπορεί... είναι πραγματικά, έχει πολύ πιστεύω. Ξέρετε, πραγματικά πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον. Επειδή η νέα γενιά το ψάχνει πολύ και πειραματίζεται σε θέμα που έχει να κάνει σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μουσική, δηλαδή δεν κυριαρχούν τα ταμπού στη μουσική, οπότε μας παρακολουθούν νέα παιδιά. Πώς μπορούν να μπουν στο κλίμα, πώς μπορούν να μάθουν περισσότερα? Εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί να αγκαλιάσουν την μουσική μας παράδοση, η οποία πραγματικά πηγαίνει πίσω σε αιώνες. Οπότε σιγά σιγά αυτό το πράγμα να το βάλουν στα αυτιά τους, να το έχουν ως άκουσμα. Και αν ασχοληθούν με τη μουσική και πιάσουν κάποιο όργανο, σίγουρα να πειραματιστούν να παίξουν την παραδοσιακή μουσική έτσι πως είναι, με την παραδοσιακή της μορφή. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουν στο όργανο που παίζουν, να ξεκινήσουν να πειραματίζονται με σύγχρονες τεχνοτροπίες. Ούτως ή άλλως η νέα γενιά μουσικών έχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ψηλό επίπεδο, οπότε είμαι σίγουρος ότι τεχνικά μπορούν να το κάνουν αυτό και είναι θέμα καθαρά γούστου και θέλησης. Μάλιστα, λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Το τεχνικό υπόβαθρο υπάρχει, δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Κάναμε την αρχή σήμερα. Εύχομαι και ελπίζω να υπάρξει συνέχεια να τα ξαναπούμε πάλι. Θα χαρώ πολύ.